Σήμερα εδώ εγκαινιάζουμε δύο μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Ένα αξονικό 64 τομών που αποδεχτήκαμε το αίτημα της διοίκησης, γιατί δεν την είπατε πλήρως στην ιστορία. 250.000 και βάλει προηγούμενη κυβέρνηση. Βάλαμε άλλες 100.000 εμείς για να κάνουμε τους 16 τομείς, να το κάνουμε 32. Αλλά μετά είπαμε και στην προοπτική του να αναπτυχθεί το αιμοδυναμικό, να πάμε σε 64. Και γι' αυτό δώσαμε τελικά το ποσό μέχρι τις 500-550.000 που κατέληξε με το διαγωνισμό εδώ, ακριβώς για να αναπτυχθεί αύριο μεθαύριο και το αιμοδυναμικό. Και επίσης ένα μαγνητικό τομογράφο. Είναι πολύ μεγάλο νοσοκομείο η Λαμία, είναι δίπλα στην Εθνική Οδό, είναι σε μεγάλο νομό, καλύπτει πολύ κόσμο, έχει πολλά τμήματα, έχει πολύ καλή μονάδα εντατική θεραπεία. Πού νοσφύρα είναι εδώ. Είναι σε φάση ανάπτυξης και πήραμε δύο πολύ καλά και ακριβά μηχανήματα. Αυτά τα μηχανήματα θα τα δουλέψουν προς όφελος των πολιτών της περιοχής, ασφαλισμένων και ανασφάλιτων, και όσων κατοικούν σε αυτή την περιοχή, θα τα δουλέψουν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, το επιστημονικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου. Γιατί το νοσοκομείο Λαμίας είναι ένα από τα νοσοκομεία που μας απασχόλησε πολύ στη διάρκεια της θητείας μας. Πολύ. Και εμείς με ό,τι καταπιανόμαστε, στο τέλος το φτιάχνουμε. Και όπως είχα πει τότε και με τον Νέστορα και με τη Βιβή και με τους βουλευτές, οι οποίοι καθημερινά μας ενοχλούσαν και μας πίεζαν για μια σειρά από τις λειτουργίες, για δεν είναι μόνο τα ρόδινα που είχαμε, πήγαν και κακές στιγμές εδώ, έτσι. Και το βάρος των κακών στιγμών, εμείς δεν είμαστε από αυτούς που στρίβουμε, το αναλαμβάνουμε. Γιατί όταν κυβερνάς έναν τόπο, φταίς και για τα καλά, φταίς και για τα κακά. Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα πράγματα, να δίνεις τις λύσεις, να κάνεις τις επιλογές και τη στήριξη προκειμένου τελικά να αλλάζεις τα πράγματα. Και το κάνουμε. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να εγκαινιάσουμε τα δύο αυτά εξαιρετική σημασία έργα, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της ιατρικής τεχνολογίας και οδηγούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τη συνδρομή τους στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Πραγματικά, αισθανόμαστε τυχεροί, διότι βρίσκεστε πάντα δίπλα μας και στηρίζετε με τις αποφάσεις σας τα τεκμηριωμένα και απολύτως στοιχειοθετημένα αιτήματά μας ως διοίκηση του νοσοκομείου. Με τις αποφάσεις σας, ουσιαστικά συμβάλλετε στην ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών του νοσοκομείου μας, θέτοντας τις βάσεις για τη λειτουργία του πάνω σε σύγχρονα διεθνή πρότυπα, με σκοπό πάντα την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας και την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών. Υπάρχει υποδοχή σε αυτό το πράγμα? Υπάρχει. Είπε ο Υπουργός ότι όντως αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κόντρα, μια μεγάλη αντίρρηση στο τι σημαίνει οικογενειακός και το πώς αναπτύσσει την πρωτοβάθμια. Όμως θα πω το εξής: δύο-τρία στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε τι συνεχίζουμε. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι μέχρι 31/12/18 κάνουν εγγραφές και υποδέχονται τον οικογενειακό γιατρό αυτό όπως τον στήσαμε με τις λεγόμενες τομή. 150.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί ως άρρωστοι τη στομή, αλλά 8.000 από αυτούς πήγαν στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να δούμε τη διαφορά μέσα σε μια διάταξη δυνάμεων, τόσο της περίθαλψης, όσο και στην νοσοκομειακή επικέντρωση που ήταν πιο πριν, να δούμε τι γίνεται και ως ανάχωμα πια. Η πρωτοβάθμια αποτελεί και ένα είδος ανάχωματος.